Είναι προφανές ότι ο απαραίτητος αριθμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που εμείς προτείνουμε στο πρόγραμμά μας στις 15.000 προσλήψεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο απαραίτητος αριθμός, βλέποντας μία προς μία τις προβλέψεις των οργανισμών του κάθε νοσοκομείου για το ποιο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό πρέπει να υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Είναι οι οργανισμοί όλων των νοσοκομείων σήμερα καλύπτονται σχεδόν στο 50%. Εμείς όμως έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό που θέλουμε να είναι ρεαλιστικό. Που θέλουμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.